Και πάμε να καλωσορίσουμε τον αναπληρωτή τομεάρχη οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νότι Μηταράκη, και υποψήφιο με τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Καλή σας ημέρα, κύριε Μηταράκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Καραγιάννη. Είναι η καλημέρα πρώτη. Από το Ζάπιο Μέγαρο. Από το Ζάπιο Μέγαρο, που σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει και η συνέντευξη του κυρίου Σαμαρά, και να επαναλάβω και για τους ακροατές μας ότι μόλις ξεκινήσει ο Νέο 84 θα διακόψει την κανονική ροή του προγράμματός του για να την μεταδώσει. Κύριε Μηταράκη, είναι η πρώτη φορά που είστε υποψήφιος? Είναι η πρώτη φορά, είμαι στην ενεργό πολιτική 18 μόνο μήνες. Ναι. Προερχόμενος από τον ιδιωτικό τομέα, στον οποίο δούλεψα και τελευταία 15 χρόνια, επέστρεψα στην Ελλάδα σε μια δύσκολη εποχή. Προσπαθώ και εγώ, όπως όλη τη Νέα Δημοκρατία, να κάνουμε ό,τι μπορούμε σε μια... Με βάση την κομματική επετηρίδα, μάλλον γρήγορα επιχειρείτε να μπείτε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Αυτό το δέχομαι, αλλά είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή να προτάξουμε την ανανέωση του πολιτικού προσωπικού. Mm-hmm. Χρειαζόμαστε περισσότερους νέους ανθρώπους και περισσότερους νέους ανθρώπους με ένσημα που δουλέψανε, πετύχανε στο δικό τους χώρο και έρχονται να προσφέρουν. Εγώ, κύριε Καραγιάννη, δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικής, ούτε θέλω να γίνω. Mm-hmm. Με αυτή την έννοια δεν πιστεύω στις κομματικές επετηρίδες. Επειδή τώρα ζείτε το κυνήγι του Σταυρού από κοντά, σας σκέφτεστε έτσι την ιδέα, μήπως θα ήταν καλύτερα τελικά στις επόμενες εκλογές να μην υπάρχει σταυρός προτίμησης, αλλά σταδιακά να υπάρχει μια λίστα υποψηφίων και με βάση αυτή να ψηφίζει το εκλογικό σώμα? Κάθε σύστημα έχει. Μήπως είναι σπατάλη δυνάμεων, δηλαδή? Είναι μεγάλη. Από τη μία πλευρά είναι ίσως σπατάλη δυνάμεων, από την άλλη έχεις πλέον και μια σχέση με τον πολίτη, ακούς τον πολίτη. Mm-hmm. Είσαι στο πεζοδρόμιο, περπατάς, καταλαβαίνεις τα προβλήματα του κόσμου και δεν κλειδώνεσαι σε ένα γραφείο. Από την άλλη πλευρά και ο πολίτης, θα έλεγε τι κρίμα που μας θυμάται μόνο για να κυνηγήσει το σταυρό. Και γι' αυτό πρέπει η πολιτική να είναι κοντά στον κόσμο και πριν και μετά τις εκλογές. Εγώ από την πρώτη μέρα που ήρθα στην Ελλάδα είμαι στο δρόμο, όχι μόνο στην Αλφαθήνας, mm-hmm. λόγω του ρόλου μου ως αναπληρωτής του τομέα της Νέας Δημοκρατίας, σε όλη την Ελλάδα. Ταξιδεύω συχνά, αφιερώνω πάρα πολύ χρόνο να βλέπω απλό κόσμο, να βλέπω φορείς, να ακούω τα προβλήματα των ανθρώπων. Η μεγάλη διαφορά βέβαια πλέον είναι ότι δεν μπορούμε να λέμε ναι σε ό,τι ακούμε. Έχω πει πάρα πολλές φορές όχι. Έχω πει πολλές φορές αυτό που λέτε δεν γίνεται. Και είναι σημαντικό να το λέμε. Σε αυτές τις εκλογές οι πολιτικοί πρέπει να πούνε την αλήθεια και το κρίσιμο είναι οι πολίτες να είναι έτοιμοι να την ακούσουν. Γι' αυτό δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, νομίζω ότι είπατε τη λέξη κλειδί, κατά τη γνώμη μου, αυτής της εκλογικής αναμέτρησης. Είναι η λέξη αλήθεια. Και αναρωτιέμαι, κύριε Μηταράκη, πόσο αλήθεια λέει η Νέα Δημοκρατία στο εκλογικό σώμα όταν επιζητά ως εκλογικό στόχο μια αυτοδύναμη κυβέρνηση? Κανείς δεν την πιστεύει ότι μπορεί να προκύψει. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για την προεκλογική επιδίωξη ενός κόμματος, το οποίο όμως εκλογικό στόχος είναι. Εκλογικό στόχος. Είναι στόχος όμως ο οποίος ανταποκρίνεται και στην πραγματικότητα του πολιτικού πεδίου. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή πόσο δύσκολο είναι να υπάρξουν κυβερνήσεις συνεργασίες και πόσο δεν μπορούν να αποδώσουν στην πράξη. Με το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή μας χωρίζει μια πολύ μεγάλη απόσταση. Εμείς μιλάμε για αποκρατικοποίησεις, μιλάμε για λιγότερο κράτος, μιλάμε για λιγότερους φόρους, μιλάμε για έμφαση στην ανάπτυξη, πράγματα που το ΠΑΣΟΚ στην πράξη, mm-hmm. όχι στη ρητορική, στην πράξη, δεν υπηρέτησε τα τελευταία χρόνια. Μια και μιλάτε για υπεύθυνο για ένα τεράστιο κράτος. Μάλιστα. Μια και μιλάτε λοιπόν για αποκρατικοποίησεις. Άκουσα χθες τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και στέλεχος του κόμματός σας, τον κύριο Βορύδη, να λέει αποκρατικοποίησεις στις αστικές συγκοινωνίες εγώ δεν θα επιτρέψω. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή χρειάζεται στον τομέα των μεταφορών να υπάρξει περισσότερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, λαμβάνοντας υπόψη. Με συγχωρείτε, κύριε Μηταράκη, είναι το θέμα των αποκρατικοποιήσεων των αστικών συγκοινωνιών στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας ή όχι? Εξαγγέλθηκε στο Ζάπιο 3, όπως το λέμε οι δημοσιογράφοι, πριν από λίγες μέρες από τον κύριο Σαμαρά ή όχι? Εμφανίζεται ένα στέλεχος του κόμματός σας να λέει, και με τον πρώτο ενικό χρησιμοποιώντας, δεν θα επιτρέψω αποκρατικοποίηση αστικών συγκοινωνιών, και δεν είναι στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ή δεν είναι? Στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι να μπει ο ιδιωτικός τομέας. Δεν το έχει διαβάσει ο κ. Βορύδης, δηλαδή? Κοιτάξτε, δεν έχω διαβάσει τη δήλωση του κ. Βορύδη που τώρα μου λέτε. Σας τη μεταφέρω επακριβώς και τη διαβάζω αυτή την ώρα. Έχω μπροστά μου και εφημερίδα από την οποία τη διαβάζω. Σας τη μετέφερα έτσι ακριβώς όπως υπόθηκε. Εγώ θα πω το εξής. Το σημαντικό θέμα είναι
οι υπηρεσίες στον πολίτη να είναι υψηλού επίπεδου και το κόστος στο δημόσιο πλέον να περιοριστεί σημαντικά, γιατί δεν μπορούμε να δεχόμαστε μείωση μισθών και συντάξεων για να συντηρούμε ελλείμματα ζημιογόνων δέκων. Νομίζω είμαι συγκεκριμένος και σαφής. Να επιστρέψουμε, σας διέκοψα και μου εξηγούσατε για την αυτοδύναμη κυβέρνηση και είπατε ότι εσείς με το ΠΑΣΟΚ δεν μπορείτε να συνεργαστείτε σε ένα κυβερνητικό σχήμα. Να το πω καλύτερα, δεν θα έχουμε αποτέλεσμα για αυτά που ζητάει ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή ζητάει μείωση του κράτους, μείωση της φορολογίας και ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η ανεργία που έχει εκτιναχθεί στο 22%. Mm-hmm. Δεν θεωρώ ότι μια κυβέρνηση συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, το μόνο που θα επιφέρει είναι κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ να αποφύγουν ευθύνες που υπάρχουν για τα τελευταία δύο χρόνια, για το ότι μπήκαμε σε ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας. Θα αποφύγουμε αυτή την ουσιαστική συζήτηση που ο κόσμος θέλει να την κάνουμε. Mm. Και δεν θα πετύχουμε στους ουσιαστικούς στόχους για τη διακυβέρνηση του τόπου. Με τα μικρότερα κόμματα είναι εμφανέστατα στη ρητορική τους ότι δεν ενδιαφέρονται σε αυτή την κρίσιμη εποχή για τον τόπο να βάλουν πλάτη. Ο λαϊκισμός αυτή τη στιγμή είναι εντονότατος. Αυτό το λεφτά υπάρχουν του 2009 που το πλήρωσε ο ελληνικός λαός μετρητής, να μου επιτραπεί η έκφραση, το λένε τώρα άλλα κόμματα. Με άλλα λόγια. Δημιουργήθηκε η εντύπωση, κύριε Μηταράκη, ότι με άλλες διατυπώσεις και άλλη επιχειρηματολογία το λεφτά υπάρχουν, το είπε και ο κύριος Σαμαράς παρουσιάζοντας το οικονομικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ δέχομαι ακριβώς το ανάποδο να με κατηγορήσετε. Δέχομαι να με κατηγορήσετε ότι η Νέα Δημοκρατία, ενώ είναι έτοιμη να γίνει κυβέρνηση σε 10 μέρες, έχει υποσχεθεί ελάχιστα πράγματα. Γιατί όταν μιλάμε για χαμηλοσυνταξιούχους, πολίτεχνους και κοινοτρόφους, παραδείγματος χάρη, για 550 εκατομμύρια, προτείνοντας ισοδύναμα 1 δις 50, δέχομαι την κριτική του κόσμου ως σωστή ότι υποσχόμαστε λίγα, πολύ λίγα, σε σχέση με τις μεγάλες αδικίες που έχει γίνει τα τελευταία δύο χρόνια. Και αυτό, αν θέλετε, είναι ένα εκλογικό πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας. Ότι δεν πάμε στις εκλογές όπως συνηθίζονται τις προηγούμενες δεκαετίες, τάζοντας τα πάντα στους πάντες. Αντιθέτως, λέμε πολύ λίγα και συγκροτημένα πράγματα. Εγώ, όταν γυρνάω στις συνοικίες Αθήνας και με ρωτάνε, κύριε Μηταράκη, εσείς τι υπόσχεστε. Λέω, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να υποσχεθώ τίποτα. Δύο πράγματα μόνο μπορώ να σας πω. Ότι θα παλέψω όσο μπορώ με τις γνώσεις που έχω για αυτά που πιστεύω και ότι θα είμαι κοντά στον κόσμο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα το κρίσιμο είναι να ξαναβάλουμε μπρος την οικονομία και είμαστε συγκεκριμένοι με το ΖΑΠΙΟ 3 πώς αυτό μπορεί να επιτευχθεί. Να παραχθεί πλούτος. Mm-hmm. Γιατί αυτή τη στιγμή η χώρα μας έχει ένα παραγωγικό κενό. Παράγουμε δυστυχώς λιγότερα από όσα χρειαζόμαστε για τις ανάγκες των πολιτών μας. Και αυτό το κενό πρέπει να κλείσει. Και είναι η προτεραιότητα. Κύριε Μηταράκη, εσείς πολιτεύεστε σε μια εκλογική περιφέρεια όπου το ζήτημα της μετανάστευσης στο κέντρο της Αθήνας, τα προβλήματα είναι πάρα πολύ έντονα. Μου λέτε, σας παρακαλώ, την θέση σας για τα κέντρα στα οποία κρατούνται, τα οποία θα δημιουργηθούν και θα κρατούνται αλλοδαποί και τη θέση σας για το νόμο περί ηθαγένειας, παροχής ηθαγένειας. Βεβαίως, και πριν δύο μέρες έκανα και μια ομιλία ειδικά για το θέμα της λαθρομετανάστευσης εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Θεωρώ ότι τα κέντρα υποδοχής έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Δηλαδή, ο στόχος τους πρέπει να είναι άμεσα να δούνε τα θέματα και όσοι δικαιούνται άσυλο άμεσα να το πάρουν και οι υπόλοιποι, η μεγάλη πλειοψηφία, να φεύγουν κατευθείαν πίσω για τις χώρες τους. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή υποδοχή. Δηλαδή, με συγχωρείτε, δεν είστε υπέρ της διαδικασίας απέλασης όλων ανεξαρτήτως. Είμαι υπέρ της διαδικασίας ότι πρέπει ταχύτατα να λύνουν όλα τα νομικά θέματα και να απελάσσονται άμεσα όσοι δεν εκπληρούν τις προϋποθέσεις ασύλου. Γιατί η Ελλάδα έχει πολιτική ασύλου για ένα πολύ μικρό ποσοστό από αυτό που μπαίνουν παράνομα. Πρέπει άμεσα να κρίνεται. Δεν μπορεί άλλως να είναι χρόνια στην πόλη και να περιμένει η αίτησή του να κρυθεί. Να κρίνονται άμεσα και να επιστρέφουν. Έθεσα στο υπόψη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος το Δεκέμβριο ως μέλος πολιτικής συνέλευσης μια τροπολογία η οποία έγινε αποδεχτή, να προχωρήσει η Ευρώπη πλέον ως Ευρωπαϊκή Ένωση σε συμφωνίες με τις χώρες προέλευσης. Είναι ευρωπαϊκό. Χρειάζεται ευρωπαϊκούς πόρους και ευρωπαϊκή πολιτική πυγμή. Στην Ελλάδα ο νόμος Ραγκούση πρέπει να καταργηθεί άμεσα, γιατί είμαστε ο ιδανικός προορισμός πλέον της λαθρομετανάστευσης. Στο κέντρο της Αθήνας, ξέρετε τι μου λέει πολλοί κόσμος, κ. Καραγιάννη, ότι είναι πολύ σημαντικά τα οικονομικά προβλήματα και είμαστε στο όριο της πτώσης, αν όχι πιο κάτω. Αλλά έχει ο Θεός. Μου το έχουν πει πολλοί άνθρωποι αυτό. Το πρώτο πρόβλημά μου είναι η ασφάλεια. Με μια γυναίκα μου πηγαίνει για την πλατεία Βικτωρίας και να σας πω, ανησυχώ. Και αυτό δεν είναι ανησυχείτε, πηγαίνει στην πλατεία Βικτωρίας και ανησυχείτε μόνο για τους μετανάστες, κύριε Μηταράκη. Ανησυχώ γενικά. Δεν είναι ρατσιστικό αυτό. Δηλαδή η εγκληματικότητα μόνο από τους μετανάστες προέρχεται.
Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν και οι ΜΕΔΑΠΗ οι οποίοι είναι κακοποιοί και ληστές. Βεβαίως είναι. Βεβαίως είναι. Και όταν, και υπάρχει, όταν θα επιληθεί λοιπόν το πρόβλημα της εγκληματικότητας αν απελαθούν οι μετανάστες. Προσθέσατε μία φράση που εγώ δεν είπα. Εγώ είπα ότι αν πάει στο κέντρο της Αθήνας ανησυχώ. Ναι. Δεν σας είπα ανησυχώ λόγω των μεταναστών. Όχι, εγώ την είπα. Λόγω των μεταναστών. Εγώ ρώτησα. Όχι μόνο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα εγκληματικότητας. Όταν αυτή τη στιγμή υπάρχει και πολύ μεγάλο φτώχεια στην Αθήνα. Η φτώχεια η οποία είναι αποτέλεσμα και της οικονομικής κρίσης, αλλά και την είσοδο πάρα πολλών ανθρώπων στους οποίους δεν υπάρχουν δουλειές. Απλά είναι. Δεν υπάρχουν δουλειές. Αυτή τη στιγμή η οικονομία μας και η κοινωνία μας δεν είναι θέμα ρατσισμού. Δεν έχει τους πόρους την ανάπτυξη να συντηρήσει όλο αυτόν τον κόσμο που πλέον μπαίνουν κατά χιλιάδες. Το ζήτημα της κατάργησης του νόμου περί ηθαγένειας δεν θα δημιουργήσει ένα δεύτερο κύμα ανθρώπων οι οποίοι θα ζουν χωρίς χαρτιά, χωρίς πατρίδα και χωρίς πικότητα σε μια χώρα? Δηλαδή, δηλαδή πρέπει να απελαθούν επί παραδείγματα. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Είπατε προηγουμένως ότι προφανώς δεν μπορούν να ζουν σε αυτή την πόλη, δεν μπορούν να ζουν σε αυτή τη χώρα άνθρωποι οι οποίοι αναμένοντας το πολιτικό άσυλο. Μπορούν λοιπόν να ζουν σε αυτή την πόλη παιδιά μεταναστών, μεταναστών οι οποίοι εργάζονται και είναι, είναι στη διαδικασία της ενσωμάτωσης τους με, με την ελληνική κοινωνία και τα παιδιά τους πηγαίνουν στο ελληνικό σχολείο και να μην έχουν το δικαίωμα να έχουν την ηθαγένεια στο μέρος που ζουνε, της πατρίδας που ζουνε. Θέτεται μια μεγάλη ευθύνη του κράτους εδώ πέρα. Ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν έχουμε την ευθύνη του κράτους. Περάσαμε χρόνια και χρόνια και χρόνια και χρόνια ανήμποροι να δώσουμε μια απάντηση στον κόσμο. Γιατί όταν ο άλλος έχει καταθέσει μια αίτηση και ζητάει να εξεταστεί η περίπτωσή του και αντί το κράτος να το απαντήσει σύντομα, το απαντάει μετά από 15 χρόνια. Υπερβάλλω, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Mm-hmm. Όντως, έχετε δίκιο σε αυτό, δημιουργείται ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Από την άλλη όμως η χώρα μας δεν μπορεί στην παγκόσμια επιλογών να είναι στις ψηλές θέσεις, λέγοντας ότι πλέον η χώρα μας είναι μια εύκολη χώρα να αποκτήσουμε χαρτιά, κατά συνέπεια, όταν κοινάει το κύμα φυγής, η Ελλάδα να είναι ψηλά στις θέσεις. Δεν μπορούμε να είμαστε ο ελκυστικότερος προορισμός. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς είμαστε. Το θέμα που θέτεται είναι μια κοινωνική διάσταση συγκεκριμένη για τους ανθρώπους που είναι ήδη εδώ. Βέβαια, και χρόνια. Ναι, κάποιοι είναι πάρα πολλά χρόνια από αδυναμία του κράτους. Και έχουν οικογένειες και έχουν παιδιά. Έχουν παιδιά που φοιτούν στα ελληνικά σχολεία. Έχουν παιδιά που αριστεύουν στα ελληνικά σχολεία. Το σέβομαι και εγώ να σας πω κάτι. Νόμιμος μετανάστης ήμουνα σε τρεις χώρες στο εξωτερικό. Τα προηγούμενα 15 χρόνια. Το φαντάζομαι. Έκανα τα χαρτιά μου και νομίμως δούλεψα. Δεν σέβομαι το δικαίωμα που να μεταναστεύει. Απ' την άλλη και μια κοινωνία έχει κάποιες αντοχές. Οι αντοχές είναι πραγματικές. Πολύ σωστά θέτεται το θέμα. Την κοινωνική διάσταση του προβλήματος, απ' την άλλη πρέπει να καταλάβουμε ότι μια χώρα 10 εκατομμυρίων ανθρώπων που πολλοί τώρα μεταναστεύουν από εμάς στο εξωτερικό, μια οικονομία που για 5 χρόνια βουλιάζει και πάμε για έκτο, έχει κάποιες αντοχές. Πλέον πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα χωρίς φανατισμούς και να τα βλέπουμε στην πραγματικότητά τους. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια αντοχής της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Να ρωτήσω πλέον και κάθε μέρα, λέτε από τη μία για τον κόσμο. Μπαίνουν όμως χιλιάδες άνθρωποι κάθε μέρα. Mm-hmm. Οι οποίοι δεν μπορούν να φύγουν για την Ευρώπη, γιατί οι άλλες χώρες τα σύνορά τους. Και όταν πάει να φύγει κάποιος από την Ελλάδα στην Ιταλία, μας τον γυρνάνε πίσω. Εμείς όμως, παρά τη Frontex, δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τα σύνορά μας. Και το μόνο που συμβαίνει με αυτούς που μπαίνουν στην Ελλάδα είναι παίρνουν ένα χαρτάκι στον Εύρο για να μπουν στο λεωφορείο. Mm-hmm. Δεν είναι και αυτό πολιτική κρατική. Κύριε Μηταράκη, είστε υπέρ της άμεσης λειτουργίας του κέντρου κράτησης των μεταναστών στην Αμυγδαλέζα? Ο κύριος Χρυσοχοίδης είπε ότι θα πρέπει να λειτουργήσει και είναι έτοιμο να λειτουργήσει πριν από τις εκλογές. Θα ήθελα την γνώμη σας. Να σας πω μια πραγματικότητα. Όταν μιλάμε για πάνω από εκατομμύριο λαθρομετανάστες και μιλάμε για μερικές εκατοντάδες θέσεις χωρίς να υπάρχει έτοιμη διαδικασία για αυτούς που όντως είναι παράνομοι να επιστρέψουν στις χώρες τους, πιστεύω ότι απλώς το κέντρο θα γεμίσει πάρα πολύ γρήγορα και από εκεί και πέρα δεν θα επηρεάσει καθόλου το πρόβλημα. Χρειάζεται μια συνολική αντιμετώπιση. Και γι' αυτά θα μιλήσει και ο Αντώνης Σαμαράς σε 5 λεπτά. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας αφήσω λοιπόν να παραστείτε και να το παρακολουθήσατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Νότης Μηταράκης, αναπληρωτής στον τομέα οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, κύριε Μηταράκη. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.